Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, από τη στιγμή που δεν έχει και τον Παλάσιος πλέον διαθέσιμο, θυμίζουμε ότι λείπει και ο Αϊτόρ, προτιμά να χρησιμοποιήσει το δεξιάκρο της επίθεσης τον Μπερνάρ και στο αριστερό τον Βέρμπιτς. Κατά τη διάρκεια φυσικά των παιχνιδιών, σε όσες φορές έχουν χρησιμοποιηθεί και αυτοί και οι δύο στην εντεκάδα, αυτό αλλάζει. Αλλάζουν πλευράς και ο Παναθηναϊκός με τον Μπερνάρ στο αριστερό άκρο γίνεται πιο επικίνδυνος, πιο αποτελεσματικός και βρίσκει και γκολ. Πάμε να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Φίλες και φίλοι του Πάω Παντού, καλησπέρα. Στο σημερινό μας βίντεο θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε τον τρόπο που ο Παναθηναϊκός με τον Μπερνάρ στο αριστερό άκρο γίνεται πιο απειλητικός και γιατί ο Γιοβάνοβιτς δεν τον ξεκινάει στα αριστερά, αλλά προτιμά να τον ξεκινάει στα δεξιά και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να τον φέρνει στο αριστερό άκρο. Ο Παναθηναϊκός όταν επιτίθεται χρησιμοποιεί την τριάδα που έχουμε πει πίσω με τον Μάγνουσον, τον Σέκεφελ και τον Κότσιρα να κάνουν το γνωστό build-up, στέλνει τον Χουάνκα ψηλά ώστε να ανοίγει το γήπεδο και τον Μπερνάρ στο άλλο άκρο. Ο Βέρμπιτς παίζει στο γνωστό του ρόλο, αυτόν του δεύτερου επιθετικού, με αυτόν έχει κάνει καριέρα, με τον ρόλο του επιθετικού από το πλάι, έρχεται πολύ κοντά στο σπόραρ. Όπως θα δείτε και στη συνέχεια του animation, όταν ο Βέρμπιτς φεύγει και έρχεται κοντά στο σπόραρ, δημιουργείται ένα κενό σε αυτήν εδώ την περιοχή, στο αριστερό half space, και το οποίο είναι δύσκολο να μετακινηθεί η μπάλα. Έτσι, πολλές φορές ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βγάλει συνεργασίες με τον Χουάνκαρ και να γίνει απειλητικός. Αντιθέτως, όταν έπαιζε ο Αϊτόρ σε αυτήν εδώ τη θέση, θα γίνει αυτό που θα δούμε όταν πηγαίνει ο Μπερνάρ. Απ' την άλλη πλευρά, στο δεξί άκρο της επίθεσης, ο Μπερνάρ ξεκινάει τις προσπάθειές του όντας πάνω στη γραμμή και αυτός. Όμως, επειδή δεν είναι παίχτης που έχει στο ρεπερτόριό του το παιχνίδι εκτός μπάλας, πολλές φορές έρχεται στον κεντρικό άξονα είτε ζητώντας την μπάλα είτε κάνοντας κινήσεις μαζί. Αυτό είναι φυσικό του ένστικτο, καθώς ο Βραζιλιάνος είναι ποδοσφαιριστής playmaker, ο οποίος θέλει την μπάλα στα πόδια του. Όταν ο Μπερνάρ λάβει την μπάλα στο χώρο της γραμμής, δεν κάνει αυτό που κάνει ο Παλάσιος, δηλαδή να αρχίσει να συγκλίνει, ούτε εκτός μπάλας θα κάνει κινήσεις ανάμεσα στον αριστερό στόπερ και τον αριστερό μπακ των αντιπάλων. Αλλά, τι κάνει, συγκλίνει προς τα μέσα με την μπάλα, προσπαθώντας να γίνει επιλυτικός με αυτόν τον τρόπο. Όμως, με αυτή τη διάταξη που παίρνει πλέον ο Παναθηναϊκός, βλέπετε ότι στο δεξί άκρο δεν υπάρχει κανείς ποδοσφαιριστής του για να μπορέσει να απειλήσει, γιατί ο Κότσιρας μένει χαμηλά στο πρώτο build-up και δεν προλαβαίνει να ανέβει. Αυτό δίνει στους αντιπάλους τη δυνατότητα να οργανωθούν και να αμυνθούν μαζικά στο κεντρικό άξονα του γηπέδου. Έτσι, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δύσκολο να διασπάσει την άμυνα και είναι και πολύ δύσκολο επίσης να μεταφερθεί η μπάλα στον Χουάνκαρ, ο οποίος είναι απομονωμένος. Αυτός είναι ο βασικός λόγος ο οποίος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χρησιμοποιεί το Βέρμπιτς στις αρχές των παιχνιδιών αριστερά, προσπαθώντας να βρει ρυθμό, να του βρει ρυθμό και να τον φέρει σε φάσεις και σε τελικές προσπάθειες που θα τον κάνουν να ανεβάσει την ψυχολογία του, είτε σκοράροντας είτε δημιουργώντας. Όμως είναι πολύ δύσκολο να συμβεί για το λόγο που είπαμε. Αντιθέτως, όταν τα παιχνίδια περνάνε, ο χρόνος περνάει μέσα στο παιχνίδι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τους αλλάζει πλευρές. Φέρνει το Βέρμπιτς δεξιά και τον Μπερνάρ αριστερά. Όταν συμβαίνει αυτό, ο Μπερνάρ παίζει περίπου το ρόλο που έπαιζε και ο Αϊτόρ. Συνδέει καλύτερα τις γραμμές, είναι καλός με την μπάλα στα πόδια και ο Παναθηναϊκός καταφέρνει και γίνεται απειλητικός από την αριστερή πλευρά, γιατί υπάρχει συνοχή μεταξύ των γραμμών. Αντιθέτως, ο Βέρμπιτς παίζοντας πάνω στη γραμμή μένει για πολλά λεπτά εκτός παιχνιδιού και αυτό είναι κάτι που ο Γιοβάνοβιτς προσπαθεί με τον πρώτο τρόπο να τα αποφύγει για να το βάλει στο κλίμα του παιχνιδιού. Όταν λοιπόν ο Μπερνάρ πηγαίνει στο αριστερό άκρο, ο Παναθηναϊκός γίνεται πολύ πιο απειλητικός. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Μπερνάρ δεν κινείται στο ύψος που κινεί το σπόρα, παίζει πιο χαμηλά, οπότε είναι στην δράση για την αμυντική ομάδα, είναι στη δράση των χάφτης ή του μπακ και όχι του στόπερ. Γιατί όταν ο Βέρμπιτς παίζει δίπλα στο σπόρα, είναι ευθύνη του στόπερ. Εδώ ο Μπερνάρ είναι ευθύνη είτε χάφ είτε του δεξιού μπακ. Αυτό συνδέει καλύτερα τις γραμμές και ο Χουάνκαρ γίνεται πολύ επικίνδυνος, όπως έγινε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Πανετολικό, στο οποίο έβγαλε δύο πολύ επικίνδυνες έντρες, γιατί βρήκε το χώρο.
με τον Μπερνάρ να κινείται στο αριστερό χαλ space. Ο Παναθηναϊκός, όπως βλέπετε τώρα και με το Βέρμπιτς δεξιά, έχει πολύ πιο ομαλή διάταξη στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε σημαίνει ότι οι αντίπαλοι έχουν μεγαλύτερα κενά στην άμυνά τους. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε αν θα συνεχιστεί στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο ή αν ο Μπερνάρτ θα ξεκινήσει βασικός από το αριστερό άκρο. Φίλες και φίλοι του Πάω Παντού, αυτό ήταν το βίντεό μας για την ανάλυση της αρχικής ενδεκάδας του Παναθηναϊκού με τον Βέρμπιτς και τον Μπερνάρ στα άκρα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, γράψτε μας στα σχόλια ό,τι θέλετε και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μας και να πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Γεια σας!